Λίγες ημέρες απομένουν για να ανοίξουν οι κάλπες των εσωκοματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής και έτσι ανακοινώθηκαν τα εκλογικά κέντρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στον Δήμο Δοξά το εκλογικό κέντρο θα είναι το ΚΑΠΗ, στον Δήμο Δράμας εντός του κτηρίου της Νομαρχίας, στον Δήμο Κάτω Ευρωκοπίου το Δημαρχείο, στον Δήμο Παρανεστίου το Δημαρχείο και το Πολιτιστικό Κέντρο, στον Δήμο Προσοτσάνη το στον Δήμο Αλεξανδρούπολης η Δημοτικού Συμβουλίου και το δεύτερο Καπί Αλεξανδρούπολης αλλά και το Αμφιθέατρο Φερών, στον Δήμο Διδημοτήχου το Εργατικό Κέντρο, στον Δήμο Ορεστιάδα το Εργατικό Κέντρο, αλλά και το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ορεστιάδα, στον Δήμο Σαμοθράκη το Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο, στον Δήμο Σουφλίου η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και το Πολυκοινωνικό Κέντρο Τυχερού του Δήμου Σουφλίου, ενώ στον Δήμο Θάσου του Δημαρχείο και αναμένεται να οριστούν δύο επιπρόσθετοι χώροι. Στον Δήμο Καβάλα, εκλογικό κέντρο, είναι το πρώην Δημαρχείο Φιλίπων, το γυμναστήριο του 12ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ στον Δήμο Νέστου το Δήμητρα στον Δήμο Παγκαίου, το πρώην Δημαρχείο Ελευθερών, το Δημαρχείο του Παγκαίου και το πρώην Δημαρχείο Ορφανού, στον Δήμο Αυδείρων, η αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού Δημαρχείου στα Άβδηρα, το Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Γεννησέα, ενώ στον Δήμο Μήκη η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμο Ξάνθη το Εργατικό Κέντρο, Στον Δήμο Το το Κοινοτικό Κτίριο Το Ξωτών και το Πολιτιστικό Κέντρο στο Άβατο, στον Δήμο Αριανών, το Δημαρχιακό Μέγαρο Φίληρα, στον Δήμο Ιάσμου, το Δημαρχείο, στον Δήμο Κομωτινή, το Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομωτινή και στον Δήμο ο Μαρόνια Σαπών, το συνεδριακό κέντρο Σαπών. Και οι έξι υποψήφοι πρόεδροι μας τίμησαν με την εδώ παρουσία του και την επίσκεψή του. Οργανώσαμε συγκεντρώσει, συζητήσει στα συνήθη μέρα των πολιτικών μα συναντήσεων τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω πω αυτό επίση σηματοδοτεί μια προσπάθεια που έχουν κάνει όλοι οι υποψήφοι αναφορικά με τη στήριξη τη δική του υποψηφιότητα, αλλά πιστεύω μέσα από την ανάγκη να υπερασπιστούμε και να υποστηρίξουμε τον συλλογικό μα αυτοσεβασμό. Το συλλογικό μα αυτό, το ΠΑΣΟΚ, που λίγο ή πολύ ο καθένα από όλου αυτού το έχει τιμήσει με τον τρόπο του κατά το παρελθόν και φιλοδοξεί να το υπερασπιστεί και ω πολιτικό αρχηγό στα επόμενα χρόνια. Νομίζω με αφορμή αυτή τη διαδικασία δείξαμε καταρχήν μια σοβαρότητα. Μια υπευθυνότητα ω πολιτικό φορέα απέναντι στα δημόσια πράγματα, απέναντι στου πολίτε που θέλουμε να μα ακούσουν, και να κάνουν τη δική τους επιλογή καταρχήν να αποφασίσουν να έρθουν την Κυριακή η στις η 6 του Οκτώβρη Κυρία. να πάρουν μέρος σε αυτό το δίλημα ποιον από τους έξι υποψηφίους θεωρούν πως είναι ο καταλληλότερος για να τον ψηφίσουν ως τον επόμενο πολιτικό αρχηγό. Ε, νομίζω πως ε, κύρια από όλη αυτή τη διαδικασία α, πιο ενισχυμένο βγήκε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πιστεύω και αν πούμε να συγκρίνουμε όλα αυτά τα οποία τους τελευταίους μήνες προβάλλουμε εμείς δια των επιχειρημάτων που ο κάθε υποψήφιος πρόεδρος διατυπώνει μέσα από τις διαδικασίες μας και ο καθένας στο μέτρο που μας αφορά από το καθημερινό μετερίζει της ε, ζωής μας στην απλή καθημερινότητά μας. Νομίζω πως ε, αν πούμε να συγκριθούμε με τα άλλα πολιτικά κόμματα και κυρίως με αυτά που έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις σήμερα στα, ε, σε γεγονότα του παραπολιτικού reality, θα έλεγα πως Αποδεικνύω, αναφέρομαι σε όσα ο καθένα μπορεί να διακρίνει, Όχι, από, αυτά, και και από αυτά που, reality, από μάλιστα, αυτά που νομίζω χαρακτηρίζουν τη δημόσια ζωή και νομίζω πω δεν είναι σε καμία περίπτωση καλή στιγμή για τη δημόσια ζωή. Mm -hmm. Οι πολίτε, αν λάβουν υπόψη μα το γεγονό ότι τα τελευταία χρόνια από εκλογή σε εκλογή ολοένα λιγοστεύουν αυτοί που προσέρχονται στι κάλπε, αυτό αν μη τι άλλο κάτι σημαίνει. Σημαίνει απογοήτευση, σημαίνει αποστροφή, σημαίνει ότι δεν του ενδιαφέρει ενδεχομένω κάθε τι που αφορά στην προσωπική ή και στη συλλογική πολλέ φορέ αφεντιά των πολιτικών προσώπων και των πολιτικών δυνάμεων και τον ενδιαφέρει μια πιο σοβαρή συζήτηση αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε ένας ω πολίτη, ω οικογένεια, στον επαγγελματικό του χώρο, αλλά και η ίδια η πατρίδα μα μέσα σε ένα αβέβαιο ε, διεθνέ περιβάλλον.